Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του λαού μας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελούν τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που συγκροτήσαμε μετά την κυρίαρχη επιλογή του λαού μας στις 25 του Γενάρη. Έχω πλήρη συνέστηση των δυσκολιών και της ευθύνης. Έχω πλήρη συνέστηση ότι το όραμα μιας Ελλάδας οικονομικά αυτοδύναμης, κοινωνικά δίκαιης και εθνικά υπερήφανης περνάει μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες μιας σκληρής και δύσκολης διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περνάει όμως και μέσα από την αποφασιστικότητά μας να συγκρουστούμε με τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες εδώ, στο εσωτερικό της χώρας. Να συγκρουστούμε με ένα καθεστώς πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που βύθισε τα τελευταία χρόνια την χώρα μας στην κρίση και στην διεθνή απαξίωση. Η πορεία της ανασυγκρότησης και της ανόρθωσης της πατρίδας μας θα είναι μακρόχρονη, στηριγμένη στις αστήρευτες δυνάμεις ενός ενωμένου και κυρίαρχου λαού, θα κάνουμε το όραμα πραγματικότητα. Με τη διαρκή εμπιστοσύνη και στήριξη του λαού μας, θα οικοδομήσουμε μια Ελλάδα οικονομικά αυτοδύναμη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη, ισότιμο εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Με μια ανεξάρτητη, πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική θα αξιοποιήσουμε την αστήρευτη γεωπολιτική δυναμική της πατρίδας μας προκειμένου να υπερασπιστούμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την απαρέγκλητη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην εύθραυστη περιοχή μας. Και όλα αυτά θα τα πετύχουμε γιατί έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό, έχουμε στρατηγική διαπραγματευτική, κυρίως όμως γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις παρά μονάχα μία, να υπηρετήσουμε το συμφέρον του λαού μας, να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν παρουσιάσω αναλυτικά τις προγραμματικές δηλώσεις και ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής στην κυβέρνησή μας, αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά από αυτό το βήμα τους Έλληνες βουλευτές αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Με πλήρη σεβασμό στη λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε με την ψήφο του λαού μας στις πρόσφατες εκλογές. Η δέσμευση αυτή αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο πυρήνα της πολιτικής μας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες, όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Για μένα προσωπικά, αλλά και για κάθε μέλος της κυβέρνησης, η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστίας
και σεβασμού της δημοκρατίας. Εισπράττουμε τις τελευταίες μέρες καθημερινά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών ανεξάρτητα της επιλογής τους στις τελευταίες εκλογές. Και βλέπουμε την επάνωδο της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας. Νιώθουμε την προσδοκία τους για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν δημοκρατική μας υποχρέωση, αλλά και καθήκον, να μην τους διαψεύσουμε, να μην τους απογοητεύσουμε. Μετά από 5 χρόνια μνημονιακής βαρβαρότητας, ο λαός μας δεν αντέχει άλλη απογοήτευση, δεν αντέχει άλλη ματέωση. Και γι' αυτό στις εκλογές αυτές έκανε μια γενναία επιλογή. Δεν τρομοκρατήθηκε, δεν υπέκυψε στις απειλές και στην προπαγάνδα του φόβου, γιατί γνώριζε ότι αυτοί που τον απειλούσαν είχαν οδηγήσει τη χώρα και το λαό σε πλήρες οικονομικό, πολιτικό αλλά και ηθικό αδιέξοδο. Αυτό το αδιέξοδο θα αγωνιστούμε να ανατρέψουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αποκαθιστώντας άμεσα τη λειτουργία της δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά είχε καταργηθεί μέσα από διαρκείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Θα αγωνιστούμε να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό και την τήρηση του Ελληνικού Συντάγματος και να ξανακερδίσουμε τις ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης και της δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας, μαζί με όσες και όσους στηρίζουν τις προσπάθειές μας σε ένα πλαίσιο εθνικής συνεννόησης, με μοναδικό γνώμονα την κοινωνική σωτηρία, θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα, όλους και όλες ξεχωριστά, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εν ονόματι των οποίων και κατ' εντολή των οποίων βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το τοπίο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παραμένει δύσκολο, αλλά είναι ήδη διαφορετικό. Η ατζέντα αλλάζει, η Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια με θετικό πρόσημο, ως πρωταγωνιστής, όχι ως κομπάρσος, σε μια διαπραγμάτευση που επιτέλους ξεκίνησε, η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα, καταθέτει προτάσεις. Δεν δέχεται εντολές και μάλιστα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα είναι εύκολη. Ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ανηφορικός. Αλλά έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας και θα τα καταφέρουμε, κυρίως γιατί σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχουμε πασίδηλα το δίκαιο με το μέρος μας. Με ευθύνη τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και των εταίρων μας, επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό ένα πρόγραμμα λιτότητας που γνωρίζαμε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει όχι σε μια παροδική ύφεση, αλλά σε μια μακροχρόνια βλάβη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας και σε μια πρωτοφανή συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας, όπως και έγινε. Μετά από 5 σχεδόν χρόνια ακραίας λιτότητας, χάσαμε περίπου το 1/4 του εθνικού προϊόντος. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχασαν τις δουλειές τους, ενώ πάνω από 2,5 εκατομμύρια αναγκάστηκαν να διαβιώνουν κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχειας. Την ίδια στιγμή
Το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε από το 124% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος στο 180%. Ενώ διαλύθηκε η παραγωγική βάση της οικονομίας μας, υπήρξε μια πρωτοφανής διαδικασία από επένδυσης και εσωτερικής υποτίμησης που δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα ύφεσης και αποπληθωρισμού που δυσχεραίνει καταλυτικά κάθε προοπτική ανάκαμψης. Το δυστύχημα όμως δεν είναι μόνο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αποδέχτηκε την εφαρμογή ενός μείγματος πολιτικής που η μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε την οικονομία και την κοινωνία στα βράχια. Το δυστύχημα είναι ότι η απερχόμενη κυβέρνηση φρόντισε φεύγοντας να κάψει τα σπαρτά και να γκρεμίσει τις γέφυρες. Φρόντισε να δημιουργήσει με απολύτως δική της ευθύνη ασφιχτικά πλαίσια διαπραγμάτευσης για τη νέα κυβέρνηση, ώστε να εξαναγκάσει τη χώρα να ξαναμπεί σε περιπέτειες και σε βαθύ μνημόνιο. Και αυτό σας το λέω πια με τα λόγου γνώσεως, αφού από τις επαφές μου με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώθηκα ότι η αρχική επιλογή των εταίρων μας ήταν η εξάμηνη τεχνική παράταση του προγράμματος και κατόπιν ελληνικής επιμονής προσδιορίστηκε το χρονικό όριο της 28ης Φεβρουαρίου. Έτσι αποκαλύπτεται πλέον σε όλους μας ποιος ήταν και ποιος παραμένει ο στόχος της προηγούμενης μνημονιακής κυβέρνησης και των μνημονιακών δυνάμεων στην πατρίδα μας. Ήταν και παραμένει τα ασφιχτικά χρονικά όρια, ο εκβιασμός της Ελλάδας και εν τέλει η αποτυχία της νέας ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή, προσέξτε, η αποτυχία της Ελλάδας, προκειμένου οι ίδιοι να δικαιωθούν. Αυτό που ξέχασαν όμως να λογαριάσουν σε αυτή τη φαντασίωση της μικρής παρένθεσης στο μνημόνιο είναι ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν υπάρχουν μονάχα οι τεχνοκράτες. Υπάρχει και ένας σημαντικός παράγοντας, ο λαϊκός παράγοντας, ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαϊκοί λαοί που δεν θα επιτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.